Στο κλείσιμο της χρηματοδοτικής έδρας Ζαμονέ βρίσκεται ο τομέας διεθνών σπουδών την περίοδο αυτή και ο αναπληρωτής καθηγητής Ευρωπαϊκού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης Μιχαήλ Χρυσομάλης μίλησε για την δραστηριότητα που είχαν την τριετία που πέρασε και τους λόγους που είναι περήφανοι για το έργο τους. Βρισκόμαστε μετά από μια μικρή παράταση που πήραμε μέχρι τέλος Δεκεμβρίου, βρισκόμαστε στο κλείσιμο της χρηματοδοτικής, ας το πούμε έτσι, περίοδου της έδρας Ζαμονέ. Η έδρα Ζαμονέ θα παραμείνει στο Πανεπιστήμιο, απλώς η μικρή χρηματοδότηση που είχε από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα 3 χρόνια λύγει. Έχουμε αναλάβει αυτά τα 3 χρόνια, έχουμε αναλάβει διάφορες υποχρεώσεις να κάνουμε διάφορα πράγματα, τα οποία αφορούν διδασκαλία, αφορούν έρευνα, αφορούν συνέδρια, αφορούν σεμινάρια, αφορούν διάφορα πράγματα, τα οποία φροντίζουμε τώρα να τα ολοκληρώσουμε μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου. Όλη αυτή η δραστηριότητα η οποία απλώθηκε τα τελευταία 3 χρόνια από το Σεπτέμβριο του 2016 μέχρι το Δεκέμβριο του 2019 ήταν κάτω από το γενικό τίτλο «Κράτος δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση κεκτημένο ή ζητούμενο». Δεν σας κρύβω ότι αισθανόμαστε λίγο περήφανοι, διότι όταν σχεδιάζαμε αυτή την πρόταση, η οποία σχεδιάστηκε για να υποβληθεί στην Επιτροπή το φθινόπωρο του 2015, υποβλήθηκε το Φλεβάρι του 2016 και κρίθηκε και αξιολογήθηκε μεταξύ 700 τόσων προτάσεων, όπου δόθηκε η έδρα Ζαμονέ και η χρηματοδότηση 146, και ήμασταν σε αυτές 146. Υπόψη είναι ότι οι δραστηριότητες αυτές απλώνονται σε όλο τον κόσμο, δεν αφορούν μόνο κράτη-μέλη της Ένωσης αλλά και κράτη εκτός της Ένωσης, δηλαδή η έδρα Ζαμονέ έχει και η Νέα Υόρκη, ας το πούμε έτσι, ή έχουν και ρωσικά πανεπιστήμια. Λοιπόν, τότε όταν τη σχεδιάζαμε, τα ζητήματα του κράτους δικαίου, τα οποία προέκυψαν ιδιαίτερα στις περιπτώσεις της Πολωνίας και της Ουγγαρίας, αλλά και άλλων κρατών μελών, δεν ήταν στο πικ, τα οποία ήταν το 2016, το 2017 και το 2018, όταν εκδόθηκαν και οι τελευταίες αποφάσεις του δικαστηρίου, οι καταδικαστικές και για την Ουγγαρία και για την Πολωνία. Θέλω να πω δηλαδή ότι ήταν και ένα θέμα το οποίο στην αρχή φάνταζε λίγο δογματικό, αλλά έγινε, όσο εξελίσσονταν η δράση, έγινε πραγματικό και τουλάχιστον είμαστε περήφανοι για την προβλεψιμότητα που είχαμε για αυτό το πράγμα. Να πω 2-3 λόγια για το τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα και το τι έχουμε να κάνουμε τώρα στο κλείσιμο. Κάναμε πολύ μάθημα, ούτως ή άλλως κάναμε πολλά μαθήματα ευρωπαϊκά εδώ πέρα. Όταν κάναμε τον απολογισμό του πρώτου χρόνου, γιατί οι έδρες Ζαμονέ έχουν απολογισμό στο τέλος του πρώτου χρόνου και στο τέλος του προγράμματος τα 3 χρόνια. Συγκεντρώσαμε σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο τον κολοσιαίο αριθμό των 480 ωρών τον χρόνο, που και εμάς μας τρόμαξε, δηλαδή πόσες ώρες κάναμε μάθημα. Μάλιστα, προσθέσαμε και ένα καινούριο μάθημα στο πρόγραμμα σπουδών, το οποίο είναι σχεδόν ομότιλο της έδρας, το οποίο έχει και μεγάλη επιτυχία στους φοιτητές μας. Αυτά ως προς τα διδακτικά, τα οποία βέβαια στράφηκαν και προς αυτά τα ζητήματα τα οποία αφορούν το αντικείμενο της έδρας. Για την ερευνητική δραστηριότητα που αποτυπώθηκε σε εκδόσεις βιβλίων μίλησε ο κύριος Χρυσομάλης, που παρουσίασε τα βιβλία αυτά και ανέλησε και τα σεμινάρια που έγιναν και τα συνέδρια, το ένα το διεθνές που έγινε πέρυσι και το άλλο που θα πραγματοποιηθεί στις 3 και 4 Δεκεμβρίου στην Κομωτινή, για το οποίο μας έδωσε πληροφορίες ο κύριος Χρυσομάλης. Υπήρξε επίσης και μια μεγάλη ερευνητική δραστηριότητα η οποία αποτυπώθηκε σε εκδόσεις. Δηλαδή εκδώσαμε βιβλία, τα οποία τα έχω εδώ μπροστά μου. Το τελευταίο, το προτελευταίο, η αρχή του κράτους δικαίου, είναι διδακτικό εγχειρίδιο που κάναμε μόνο και μόνο για αυτό το μάθημα. Ο Ευρωπαϊκός Συνταγματισμός και η κρίση του είναι τα πρακτικά του περσινού συνεδρίου που είχαμε αναλάβει ως υποχρέωση, αλλά υπάρχει και η οικονομική διακυβέρνηση, ένα μεγάλο έργο και ίσως μοναδικό, και η αρχή της αλληλεγγύης στην ένωμη τάξη της Ένωσης. Όπως βλέπετε, είναι όλα θέματα τα οποία σχετίζονται με το κράτος δικαίου, με τον Ευρωπαϊκό Συνταγματισμό και ούτω καθεξής. Αυτό ήταν το ερευνητικό έργο. Γίναν σεμινάρια τα οποία ήμασταν υποχρεωμένοι να τα ανοίξουμε πέραν του στενού κύκλου της σχολής μας,
Έτσι γίναν δύο μεγάλα σεμινάρια που κράτησαν δύο μήνες και αφορούσαν τους δικηγορικούς συλλόγους, αποτελεσματική δικαστική προστασία του ιδιώτη. Γίναν δύο σεμινάρια, ένα μέτρα την Καβάλα που αφορούσε την Ανατολική Μακεδονία και ένα την Κομωτινή που αφορούσε την Θράκη. Ήρθαν δικηγόροι δηλαδή από την Ορεστιάδα μέχρι και τη Δράμα. Πήγαμε εμείς αυτούς και διδάξαμε από 40 ώρες σε κάθε σεμινάριο, γνωρίζοντάς τους το δικαστικό σύστημα της Ένωσης. Τώρα, στις αρχές Δεκεμβρίου, έχουμε ένα σεμινάριο πάλι στα πλαίσια της έδρας, το οποίο αφορά εκπαιδευτικούς μέσης εκπαίδευσης και είναι υπό τον τίτλο «Επίκαιρα θέματα ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης», όπου θα συζητήσουμε με τους εκπαιδευτικούς τις αγωνίες τους για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα συζητήσουμε ζητήματα όπως είναι το προσφυγικό, όπως είναι το Brexit, όπως είναι η ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση και ούτω καθεξής. Κλείνοντας, να πω το εξής, ότι είχαμε αναλάβει την υποχρέωση από το πρόγραμμα που υποβάλαμε και εγκρίθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διοργανώσουμε και δύο συνέδρια. Το ένα έγινε πέρσι, μάλλον άλλαξε λίγο η σειρά τους. Το ένα έγινε πέρσι, που ήταν ο Ευρωπαϊκός Συνταγματισμός και η κρίση του. Ήταν διεθνές συνέδριο με συμμετοχή και ξένων συναδέλφων. Όπως σας είπα, τα πρακτικά, οι ομιλίες αποτυπώθηκαν σε ένα βιβλίο το οποίο βγήκε πρόσφατα, και τώρα οργανώνουμε το συνέδριο κλεισίματος, ας το πούμε, της έδρας Ζαν Μονέ. Το συνέδριο αυτό είναι ομότιτλο της έδρας, δηλαδή «Κράτος δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κεκτημένο ή ζητούμενο». Επιχειρούμε μέσα από το συνέδριο αυτό και τις εισηγήσεις αξιολόγων συναδέλφων που θα έρθουν από όλη την Ελλάδα να αποτυπώσουμε το κεκτημένο της Ένωσης στην προστασία του κράτους δικαίου, στο σεβασμό του κράτους δικαίου, αλλά επίσης, και αυτό έχει μεγαλύτερη σημασία, να διαπιστώσουμε πού υπάρχουν κενά ή πού υπάρχουν γκρίζες ζώνες, όπου χρειάζεται περαιτέρω δουλειά, είτε σε επίπεδο κρατών μελών, είτε σε επίπεδο της ίδιας της Ένωσης. Τώρα, το συνέδριο αυτό συνδυάζεται με μια εκδήλωση η οποία θεωρούσαμε χρέος μας να την κάνουμε, που είναι να τιμήσουμε τον κρατερό Ιωάννου, καθηγητή αείμνηστο πλέον, όπου το 2019 συμπληρώθηκαν 20 χρόνια από το θάνατο του. Ο Ιωάννου πέθανε εν ενεργεία δικαστής στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ευρισκόμενος, ας το πούμε έτσι, στο υψηλότερο σημείο αναγνώρισης που μπορούσε να έχει ένας καθηγητής της σχολής μας. Τώρα, πώς οικοδομείται όλο το πράγμα αυτό? Την Τρίτη το απόγευμα θα είναι η εκδήλωση τιμής των Ιωάννου. Είναι προσκεκλημένοι και θα μιλήσουν για την προσφορά του Ιωάννου. Θα το δείτε στο αναλυτικό πρόγραμμα, σας το έστειλα κιόλας. Να μιλήσουν ο Βασίλης Κουρής, επί 12 χρόνια πρόεδρος του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι αυτός που διαδέχθηκε τον Ιωάννου, ομότιμος καθηγητής Θεσσαλονίκης. Ο Χρήστος Ροζάκης, με τον οποίο ο Ιωάννου συνέγραψε βιβλίο «Το Διεθνές Δίκαιο», ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών και αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ο Στέλιος Περάκης, ομότιμος καθηγητής Ισπαντίου και επισηράνε τον συνεργάτης του Ιωάννου στον τομέα διεθνών σπουδών, όπου θα, ως εμπλεκόμενος με το Υπουργείο Εξωτερικών, θα μιλήσει για την προσφορά του Ιωάννου στην πατρίδα πλέον. Να πούμε ότι ο Ιωάννου ήταν αυτός ο οποίος έφτιαξε την ενδιάμενη συμφωνία με την οποία ζήσαμε χρόνια με τα Σκόπια. Ήταν ο νομικός παραστάτης της Ελλάδος που κέρδισε τις δίκες στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το εμπάρκο στα Σκόπια. Αλλά και άλλα τέτοια ζητήματα. Και επίσης θα είναι και ο Γιάννης Οπανούσης, ενδεχόμενα γνωστός εσάς, πρώην πρίτανης του Πανεπιστημίου, ο οποίος θα μιλήσει για την προσφορά του Ιωάννου στο Πανεπιστήμιο πλέον, γιατί ο Ιωάννου ήταν επί χρόνια αντιπρίτανης ακαδημαϊκών υποθέσεων και ήταν επί χρόνια πρόεδρος και της σχολής. Συνέβαλε δηλαδή πολύ στο χτίσιμο του Πανεπιστημίου. Ως αντιπρίτανης ακαδημαϊκών υποθέσεων ήταν την εποχή που στείνονταν η ιατρική σχολή και στην ουσία από τα χέρια του πέρασαν όλες οι εκλογές των πρώτων καθηγητών.
ενώ ήταν αυτός ο οποίος επέβαλε στην ουσία μόνος του το 1977 να διδαχθεί το ευρωπαϊκό δίκαιο στη σχολή μας, όταν ακόμα δεν υπήρχε ούτε προσχώρηση ούτε τίποτα, και να τοποθετήσει έτσι με αυτόν τον τρόπο τη νομική σχολή Θράκης στην πρωτοπορία του ευρωπαϊκού δικαίου σε όλη την Ελλάδα, αφού ήταν οι πρώτοι επιστήμονες που είχαν διδαχθεί, πτυχιούχοι που είχαν διδαχθεί ευρωπαϊκό δίκαιο στην Ελλάδα το 81. Η νομική σχολή και ο ίδιος θα διατηρήσουν την έδρα της Ζαμονέ, τόνισε χαρακτηριστικά ο κύριος Χρυσομάλης, που αναφέρθηκε στο επόμενο βήμα το οποίο θα τολμήσουν. Η νομική σχολή Θράκης θα τη διατηρήσει την έδρα Ζαμονέ. Εγώ θα τη διατηρήσω την έδρα, γιατί είναι ένα στάτος καθηγητή. Και το Φλεβάρι θα τολμήσουμε να κάνουμε το επόμενο βήμα, το οποίο δεν μπορούσαμε να το κάνουμε πριν, να διεκδικήσουμε, γιατί υπάρχουν στα πλαίσια του προγράμματος Εράσμους, από το οποίο εκπορεύεται η έδρα Ζαν Μονέ, υπάρχουν και άλλα πράγματα και άλλα στάτους, ας το πούμε έτσι, θα διεκδικήσουμε κέντρο αριστείας στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Ελπίζουμε ότι τα αποτελέσματα που είχαμε στην έδρα Ζαν Μονέ θα αποτελέσουν ένα καλό διαβατήριο για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε συνολικά πλέον ως πανεπιστήμιο ένα κέντρο αριστείας που άλλα πανεπιστήμια έχουν σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα.